Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αρχικά που δεχτήκατε να παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη. Ξέρουμε το ήδη βαρημένο πρόγραμμά σας με τις περιοδίες αλλά και με τις υποχρεώσεις σας στην υπηρεσία σας στην υγεία. Καλησπέρα. Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την υποψηφιότητά σας. Κατέρχεστε στις εκλογές, στηρίζεστε από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είστε από τους υποψήφιους περιφερειάρχες που στηρίζει το κόμμα. Ποιο πιστεύετε, κύριε Κουτσούλη, να μας πείτε το διακύβευμα αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών, ποιο είναι? Το ζητούμενο αυτών των εκλογών είναι η ανανέωση ή η ανακύκλωση. Ο κόσμος καλείται στις 8 Οκτωβρίου να αποφασίσει αν θα προχωρήσουμε σε μια ριζική αλλαγή στα πράγματα στην Πελοπόννησο. Είναι αυτό το οποίο λέω συνεχώς, το ως εδώ, όλα από την αρχή. Διότι όπως φαίνεται τα 13 αυτά χρόνια στα οποία υφίσταται η Περιφερειακή Αρχή έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και αυτό το δείχνουν όλοι οι δείκτες ανάπτυξης σε πανευρωπαϊκό κιόλας επίπεδο, αν συγκριθούμε με ευρωπαϊκές περιφέρειες, εφόσον ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ή θα παραμείνουμε σε μια λογική ανακύκλωσης προσώπων, πολιτικών και πρακτικών που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και ουσιαστικά αυτά είναι τα διλήμματα, τα οποία ψευτοδιλήμματα μάλλον, τα οποία έρχονται να εκφράσουν τον συντηρητισμό και την οπισθοδρόμηση στην περιφέρεια. Πελοπόννησος αφετηρία ζωής, ποια η δική σας αφετηρία για την περιφέρεια Πελοπόννησου, αν οι πολίτες την ημέρα των εκλογών, στις 8 Οκτωβρίου, σας δέσουν την εντολή να είστε επόμενος περιφερειάρχης? Η αφετηρία ζωής, γι' αυτό και λέγεται έτσι ο συνδυασμός μας, σημαίνει ότι ξεκινάμε. Ξεκινάμε με έργο, με όραμα, με προγραμματισμό και στρατηγική. Διότι αυτό το οποίο τελικά λείπει από την Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή είναι ένας σοβαρός προγραμματισμός, έτσι ώστε αυτή η περιφέρεια να βγει από το τέλμα. Το έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια. Όπου περιοδεύω, βρίσκω έργα τα οποία έχουν μείνει στη μέση. Συναντούμε εργολαβίες έκτοτες. Συναντούμε κατασκευαστικές ημετέρων, οι οποίες πήραν τα έργα, ουσιαστικά σπατάλησαν εκατομμύρια ευρώ χωρίς να αποδοθούν έργα στην κοινωνία. Και θεωρώ ότι θα είναι η αφετηρία για όλους τους τομείς. Η Πελοπόννησος οφείλει να στηρίξει τον πρωτογενή της τομέα, οφείλει να δώσει βάση στην εκπαίδευση, στις δομές της υγείας και στον τουρισμό. Μας είπατε ότι έχετε κάνει μια περιοδία σε αρκετούς νομούς. Έχουμε δει και τις σχετικές σας αναρτήσεις. Τι είναι αυτό που σας λέει ο κόσμος, τι ζητά από τον επόμενο περιφερειάρχη, ποια είναι τα προβλήματά του και ποιες ελλείψεις διαπιστώνετε εσείς στην κάθε περιφερειακή ενότητα? Τα προβλήματα λίγο πολύ είναι κοινά. Εκείνο το οποίο αντιμετωπίζει πια ο κόσμος σαν μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Ξεκινάμε από τα βασικά. Στις περιοχές, ειδικά τις μεγάλες αγροτικές, όπως είναι η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λακωνία, βλέπουμε ότι έχουμε και με λιγότερα ποσοστά βροχοπτώσεων σε σχέση με τη Δυτική Ελλάδα, όπως είναι η πατρίδα μου, η Μεσσηνία. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η αξιοποίηση που έπρεπε να έχει γίνει και έχουμε καθυστερήσει τους υδάτινους πόρους. Υπάρχουν φράγματα τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί, ενώ τα είχαν υποσχεθεί οι προηγούμενοι. Υπάρχουν φράγματα που μπορεί να έχουν κατασκευαστεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί τα αρδευτικά δίκτυα. Το δεύτερο σημαντικό είναι το οδικό δίκτυο, το οποίο το βλέπουμε και εδώ στην Αρκαδία. Είναι ντροπή πραγματικά να ξαναυπόσχονται τον περιβόητο δρόμο, ο οποίος θα συνδέσει την περιοχή της Βυτίνας με την αρχαία Ολυμπία. Το ακούω και εγώ συνέχεια και πραγματικά το ξανάκουσα και νομίζω ντράπηκε και η ντροπή. Πλέον τους κατοίκους πρέπει να σταματήσουμε να τους αντιμετωπίζουμε σαν ηθαγενείς ή τέλος πάντων σαν χαμηλής νοημοσύνης με το να τάζουμε πράγματα τα οποία κάποιοι τα έλεγαν, τα ξαναέλεγαν και στο κάτω-κάτω περιφερειάρχες ήταν γιατί δεν τα έκαναν και τώρα θα τους δοθεί η ευκαιρία. Είναι ντροπή, για παράδειγμα, στην Αρκαδία να μιλάμε πάλι για την αξιοποίηση της λίμνης του Λάδωνα, που ουσιαστικά αποτελεί ένα διαμάντι για την περιοχή της Γορτινίας, που θα μπορούσε να αναπτύξει και τον τουρισμό, και πάλι κανείς δεν έκανε κάτι, ακόμα και το οδικό δίκτυο, για να τον αναπτύξει. Να πω μόνο τούτο, ότι ακόμα και στην Εθνική Οδό δεν υπάρχει μία πινακίδα η οποία να κατευθύνει τον κόσμο προς τα εκεί. Το πιο απλό. Να μας πείτε δύο λόγια και για τους συνεργάτες σας, τα άτομα που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο το οποίο διεκδικεί την περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως είπα, εγώ έρχομαι για να δώσουμε μια νότα ανανέωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήσαμε τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι οποίες πραγματικά ντρόπιαζαν οποιονδήποτε πολιτικά σκεπτόμενο άνθρωπο τις παρακολουθούσε.
Όντως άγγιζαν τα όρια του πολιτικού τσίρκου και δεν είναι τυχαίο ότι και εκπομπές σατυρικές από κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας μας παρουσίαζαν για να δουν ακριβώς τι γινόταν στο δικό μας Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι συνεργάτες μου προέρχονται μέσα από την κοινωνία, είναι άτομα από όλες τις παραγωγικές τάξεις, είναι νέοι άνθρωποι και σε συνδυασμό με άλλους ανθρώπους που έχουν καταξιωθεί και διαθέτουν και την εμπειρία διότι έχουν περάσει από την αυτοδιοίκηση, έρχονται για να καταθέσουν την πρότασή τους και να οδηγηθούμε έτσι σε ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας. Ποιο είναι αυτό το καλύτερο αύριο και ποιο το όραμά σας για την περιφέρεια Πελοποννήσου? Εγώ θα ήθελα μια περιφέρεια στην οποία όλοι θα έχουμε λόγο και τον πρώτο λόγο θα έχουν οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να μην συμβουλευόμαστε τον κόσμο στην πορεία. Τα έργα τα οποία θα πρέπει να δρομολογήσουμε θα πρέπει να μπουν αμέσως σε μια στρατηγική, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τα προγράμματα. Σκεφτείτε ότι η Πελοπόννησος θα λάβει μέχρι το τέλος του 2027 4 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν πρέπει να χάσουμε ούτε ένα ευρώ που να μην το αξιοποιήσουμε. Και επιπλέον εκείνο το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι η συνεργασία. Η συνεργασία με τα επιμελητήρια, η συνεργασία με όλους τους φορείς. Δεν θα πρέπει να τους συναντούμε μόνο στις προεκλογικές περιόδους, αλλά θα πρέπει όλους τους φορείς της κοινωνίας να τους έχουμε δίπλα μας, έτσι ώστε να θέτουμε τις κατευθύνσεις. Ανεξάρτητα από τα κόμματα, και γιατί τα προβλήματα, ξέρετε, δεν έχουν χρώμα. Δεν είναι πράσινα, δεν είναι μπλε, δεν είναι κόκκινα. Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου μετά το δεύτερο γύρο, όλοι εδώ θα κατοικούμε. Πάλι αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα θα βρεθούμε. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι στο ίδιο τραπέζι, ήρεμα και ωραία και να προχωρήσουμε. Μιλήσατε και για τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Πιστεύετε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου θα πάει και σε δεύτερες εκλογές? Από ό,τι φαίνεται, με 7 συνδυασμούς, μαθηματικά είναι βέβαιο. Έχετε δηλώσει σε προηγούμενες ομιλίες σας σε κόσμο στην περιφέρεια Πελοποννήσου ότι είστε η λύση για την Πελοπόννησο. Με λόγο και με επιχειρήματα είστε εδώ για να σταματήσει η κατρακύλα. Ποια είναι αυτή η κατρακύλα και ποια είναι η λύση σας? Η κατρακύλα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως και θα το πω και με νούμερα. Στις 235 περιφέρειες της Ευρώπης, η Πελοπόννησος βρίσκεται σταθερά στη νούμερα 215 θέση στον τομέα της ανάπτυξης και παραμένει σταθερά εκεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό και μόνο πρέπει να μας προβληματίσει. Η κατρακύλα είναι αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Έχω επισκεφθεί μάλλον όλες τις περιφερειακές ενότητες και συνεχίζω και δεν μπορώ να βρω πραγματικά ένα πολύ μεγάλο έργο και να πω ότι έγινε αυτό. Είναι οι πολίτες να μου κατονομάσουν ένα έργο και να πούνε αυτό το έφτιαξε η περιφέρεια και μας έσωσε. Μιλάμε για έργα τα οποία είναι μικρή σημασία ουσιαστικά, στα οποία προχώρησαν και ήδη ο απερχόμενος περιφερειάρχης, ο κύριος Νίκας, έχει μιλήσει για κάποιους δρόμους οι οποίοι κόστησαν όσο θα κόστιζαν εθνικές οδοί και ο ίδιος τα καταγγέλει. Και βλέπουμε ακριβώς ότι εκεί υπήρξε θέμα τελικά σχεδιασμού, υπήρξε θέμα άσκησης πολιτικής. Αυτό θα το αλλάξουμε. Είστε ένας άνθρωπος που καθημερινά φέρνετε ανθρώπους στη ζωή. Ποιο είναι το μέλλον που ονειρεύεστε για αυτά τα παιδιά, τα οποία εσείς τους δίνετε έτσι την αρχή της ζωής τους? Τα παιδιά αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ με έχετε πάρει σε ένα ευαίσθητο σημείο, γιατί εδώ, ειδικά στην Αρκαδία, που δούλεψα στο Παρακαδικό Νοσοκομείο, ήρθα με κόσμο σε επαφή από πολύ ορεινά μέρη. Και φέτος μου δόθηκε η ευκαιρία να βρεθώ στα σχολεία της Κοντοβάζανα στον Αγιασμό με την έναρξη του σχολικού έτους, όπου πραγματικά συγκινήθηκα βλέποντας παιδιά τα οποία πήγαιναν πια στην πρώτη δημοτικού, στα οποία είχα δώσει, να το πούμε έτσι, την πρώτη ανάσα. Τα παιδιά αυτά δεν θα πρέπει να μεγαλώσουν με δεύτερη και τρίτη ταχύτητα καθυστέρηση σε σχέση με τα υπόλοιπα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνει η περιφέρεια είναι ναι να πιέσει. Δεν λέω ότι είμαστε εμείς αυτοί που θα διορίσουμε δασκάλους και καθηγητές, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε από αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμά τους, αν θέλετε, να ζήσουν και να πετύσουν τη ζωή στον τόπο τους. Αοραματίζομαι για αυτά τα παιδιά και για όλους να παραμένουν στις αιστείες τους, να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους και να μπορούμε να είμαστε αρρωγοί έτσι ώστε και αυτοί να ευημερούν αλλά και όλη η περιοχή. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα άλλο να αφήσουμε τον τόπο να ερημώνει. Ήδη η Αρκαδία το βιώνει αυτό. Αν εξαιρέσετε το λεκανοπέδιο της Τρίπολης και την περιοχή λίγο της Κινουρίας, η υπόλοιπη Αρκαδία και ίσως και αργότερα η Μεγαλόπολη, να δούμε ποιο θα είναι επιτέλους και αυτό το σχέδιο για την μεταλλιγνητική εποχή, κινδυνεύουν πραγματικά με δημογραφική ερήμωση. Και εκεί πρέπει να ρίξουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα. Αφού αναφερθήκατε και στην Μεγαλόπολη, δεν θα μπορούσα να σας ρωτήσω να μου σχολιάσετε τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Μεγαλόπολη, για τις όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν για τα έργα τα οποία έχουν υποσχεθεί για να μην γίνει η Μεγαλόπολη όπως αναφέρουν ένα μεγάλο χωριό ή ένα μικρό χωριό, και να μας πείτε τι θα κάνατε εσείς για την αναβάθμιση ή να παραμείνει η Μεγαλόπολη στο χάρτη της οικονομίας.
Ακούω συνεχώς τους ανθυποψηφίους μου, οι οποίοι μιλούν για επενδύσεις. Έχουμε χορτάσει αυτά τα λόγια, πραγματικά. Εγώ εκείνο το οποίο θα κάνω, και η Μεγαλόπολη είναι αμέσως στο πρόγραμμά μου για την επόμενη περιοδία που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, είναι ουσιαστικά να συζητήσω με τους φορείς της Μεγαλόπολης και να δούμε ακριβώς τι απαιτούν οι άνθρωποι αυτοί από την περίοδο που θα έρθει μετά το κλείσιμο των εργοστασίων εκεί. Εκείνο το οποίο πρέπει να απαιτήσουμε για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης, το οποίο επιβαρύνθηκε, αν θέλετε, προκειμένου να φωτίζεται η υπόλοιπη Ελλάδα, επιβαρύνθηκε όλος αυτός ο κόσμος, αλλά ήρθε η ώρα να πάρει και αυτός κάτι από αυτό το οποίο ονομάζουμε επενδύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι πολλές επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν σε αυτό το λεκανοπέδιο για να κρατήσουμε τον κόσμο εκεί. Αυτό είναι το πρώτο βασικό βήμα. Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το μότο σας. Ξεκινάμε, τολμάμε, νικάμε. Εμείς πραγματικά από τις 31 Αυγούστου, οπότε και ολοκληρώθηκε το ψηφοδέλτιό μας και το παρουσιάσαμε στην κοινωνία, πήγαμε βήμα-βήμα στο μικρό χρονικό διάστημα το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας, ξεκινήσαμε, τολμήσαμε να βγούμε στην κοινωνία και ναι, θα νικήσουμε. Θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα έχουμε πλέον έναν καθαρό ουσιαστικό λόγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, με επιχειρήματα, πάντα δίπλα στους πολίτες, για τους πολίτες. Το μήνυμά σας για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες σας που σκέφτονται να μην προσέλθουν στην κάλπη, που μπορεί να είναι και λίγοι στις 8 Οκτωβρίου, για τις αναποφάσεις τους και για αυτούς που σκέφτονται να ψηφίσουν την παράταξη Πελοπόννησος Αφετηρίας Ζωής, ποιο το μήνυμά σας? Το μήνυμα το οποίο στέλνω στους πολίτες της Πελοποννήσου είναι αυτό το οποίο λέω εξ αρχής. Ότι είμαι ένας από εσάς, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύω μέσα στην κοινωνία της Πελοποννήσου. Βαρέθηκα να ακούω τα ίδια και τα ίδια και πραγματικά γι' αυτό ανέλαβα την ευθύνη και να βγω μπροστά και σας καλώ στις 8 Οκτωβρίου να αφήσετε μακριά τα ψευτοδιλήμματα και να πείτε ναι στην ανανέωση. Ναι σε μια νέα πορεία. Δεν αξίζει τον κόπο να απέχουμε από αυτές τις εκλογές. Ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις ζωές μας και την τύχη αυτών δεν μπορούμε να τις αφήσουμε σε χέρια τα οποία δοκιμάστηκαν. Ακολουθήστε μας και πάμε μπροστά. Σας ζητώ αυτή την ευκαιρία και πιστέψτε με, δεν θα χρειαστεί δεύτερη για να σας πείσω.